εθεάθη για πρώτη φορά ρωσικό όχημα Λαντόγκα στην Ουκρανία, σχεδιασμένο για πυρηνικό πόλεμο. Μόνο στο Τσερνόμπιλ είχε ξαναχρησιμοποιηθεί. Ένα βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο η 63η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, λοιπόν, δείχνει αυτό το σπάνιο ερπιστριοφόρο τεθωρακισμένο όχημα να χρησιμοποιείται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Το βίντεο που δημοσίευσαν οι Ουκρανοί δείχνει μάλιστα ένα ουκρανικό ντρόουν να πλήττει το εν λόγω ρωσικό όχημα. Στρατιωτικοί παρατηρητές, βλέποντας το βίντεο, σχολίασαν ότι πρόκειται για ένα Λαντόγκα VTS, το οποίο είχε παραχθεί σε περιορισμένη ποσότητα πολλά χρόνια πριν με βάση το σασί του άρματος μάχης TAF-80U. Το ουκρανικό βίντεο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στις 21 Μαρτίου φέτος από τον επίσημο λογαριασμό της 63ης Ουκρανικής Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, ωστόσο παραμένει άγνωστη η ημερομηνία καταγραφής του. Από ό,τι φαίνεται πάντως, οι ρωσικές δυνάμεις με έγκριση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας αποφάσισαν να μεταφέρουν ένα όχημα Λαντόγκα από το απόθεμα του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία για χρήση στο πεδίο της μάχης. Είναι αρκετά πιθανό να επιχειρούν στην ζώνη του πολέμου και άλλα τέτοια οχήματα, ωστόσο όχι σε μεγάλη ποσότητα, μιας και δεν παράχθηκαν πολλά. Οι στρατιωτικοί παρατηρητές πιστεύουν πως το ρωσικό όχημα που πρωταγωνίστησε στο ουκρανικό βίντεο ήταν τύπου Λαντόγκα, διότι αυτά τα τεθωρακισμένα διαθέτουν ένα ξεχωριστό σχεδιασμό κήτους, ο οποίος συναντάται μόνο στο Λαντόγκα, στο παλιό BTR-50 και στο εξίσου σπάνιο BMR-3MA που είναι όχημα μηχανικού. Όλα τα χαρακτηριστικά του τεθωρακισμένου που φαίνεται στο βίντεο ταιριάζουν με το προφίλ του Λαντόγκα, γι' αυτό και είναι σχεδόν βέβαιο πως έχουμε να κάνουμε με την πρώτη καταγεγραμμένη ανάπτυξη Λαντόγκα στην Ουκρανία. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Λαντόγκα είναι το γεγονός που σχεδιάστηκε για πυρηνικό πόλεμο αφού διαθέτει προστασία NBC, δηλαδή ραδιενεργή, χημική και βιολογική προστασία. Στο πεδίο της μάχης επιχειρεί ως όχημα διοίκησης και αναγνώρισης. Η βαριά θωράκισή του του επιτρέπει να αναλαμβάνει αποστολές ακόμη και μετά το ξέσπασμα πυρηνικού πολέμου. Εξαιτίας του μοναδικού του αυτού ρόλου, μόνο 4 ή 5 τέτοια οχήματα κατασκευάστηκαν. Μέχρι σήμερα, το Λαντόγκα είχε χρησιμοποιηθεί μόνο στην καταστροφή του Τσερνόμπιλ, ωστόσο τώρα οι Ρώσοι φαίνεται να επιχειρούν να το αξιοποιήσουν και στην Ουκρανία. Ας ελπίσουμε όχι εξαιτίας της πυρηνικής προστασίας που προσφέρει. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.